Okay. Ναι, ναι. Αυτό το αμάξι εδώ πέρα μπροστά μας πλέον κοστίζει 7,99. Γιατί το GT Plus ακρίβωσε για ολόκληρα 2 ευρώ. Τους βάρεσε η οικονομική κρίση εκεί πέρα στα γραφεία της Rockstar. Δεν μπορούμε να πάρουμε το 15ο μας σπίτι. Αλλά ποιος φταίει ξεκάθαρα? Φταίω εγώ που ξέχασα να ακυρώσω τον GTA Plus συνδρομή μου εδώ και 5-6 μήνες. Μπορείς να πατήσεις dislike με όλη σου την δύναμη σε αυτό το βίντεο, γιατί ξεκάθαρα φταίω μόνο εγώ που πήγε η τιμή του GTA Plus πάνω. Να το εδώ, το πιο ακριβό αμάξι στο GTA 5 Online. Προφανώς με γίνοντα 7,99 δεν παίρνεις μόνο exclusive αμάξια που δεν υπάρχουν πλέον στο GTA, στο Winewood Club, αλλά και κάτι ρούχα, bonuses με λεφτά. Αλλά εμένα κυρίως αμάξια με ενδιαφέρουν. Η κανονική του τιμή είναι 1,2 εκατομμύρια. Και αν έρθει στον Benny, μπορείς να δώσεις άλλα 500 χιλιάρικα να το κάνεις convert. Που αυτό θα κάνουμε σήμερα. Έχει καιρό να επισκεφτούμε τον Benny. Μια και έδωσα αυτά τα 7,99. Νομίζω είναι καλή ευκαιρία να το κάνουμε. Επίσης, το συγκεκριμένο Progen Italy GTB. Συνήθως τα Italy είναι η Ferrari στο GTA, αλλά αυτό είναι βασισμένο πάνω σε McLaren 570S, 650S, P14 και το Trio Nemesis. Λίγα απ' όλα έχει εδώ πέρα το συγκεκριμένο. Πρώτο και πράγμα που θα κάνω είναι να το βάψω σε κάποιο χρώμα που να βλέπω τι γίνεται. Και μετά θα κάνουμε upgrade στο Benny που θα κάνει body kit. Άλλαξαν και τα εξώς και ξεκινάμε. Full armor, full brakes και έχουμε ολόκληρες 18 επιλογές σε προφυλακτήρες. Αυτό είναι ωραίο με τον Benny. Έχει καιρό να βάλουν κάτι καινούριο. Ωπα ρε, τι είναι αυτό? Ναι, έχει καιρό να βάλουν κάτι στο μπέναρο ρε φίλε. Είμαι μεταξύ του τελευταίου ή αυτού εδώ. Ξέρεις τι, λεφτά έχουμε. Δοκίμασε πρώτα το street bumper. Πίσω δεν έχει και πολλές επιλογές. Θα βάλουμε την τελευταία. Και όπως πάντα περιμένω τα σχόλιά σου κάτω από το κουμπάκι like. Αν και πιθανό να πάρεις dislike που σου είπα πριν. Με την άποψή σου πώς έχω φτιάξει το συγκεκριμένο αμάξι. Πάμε να δούμε τα εξώς τώρα. Δεν μ' αρέσει το μόνο. Δεν μ' αρέσει αυτό εδώ. Ξέρεις τι, είναι τα φανάρια πίσω. Το χαλάνε αρκετά. Νιώθω ότι επειδή έχει στρογγυλά φανάρια, πρέπει να σπάσουμε λίγο τα εξώς, να μην είναι στρογγυλά και αυτά. Πάμε αυτά εδώ πέρα για τώρα. Fenders, έχουμε να κάνουμε επέκταση τα fenders, extra intake. Ωραία, μ' αρέσει αυτό με extra intake μπροστά και πίσω. Να το κατεβάσω πιο κάτω. Όχι, μ' αρέσει το stock πίσω. Ή ξέρεις τι, όχι, θα το κατεβάσω μπροστά λίγο και να ανεβεί λίγο πίσω. Ωραίο είναι έτσι. Hood accessories, να βάλουμε ωραία latches και να αλλάξουμε και το ίδιο το καπό. Εάν και είναι μηχανή πίσω, δεν μας ενδιαφέρουν οι τρύπες μπροστά. Το εδώ μ' αρέσει. Interior dash, θα το κάνουμε full αγωνιστικό. Να βάλουμε και... αλλάζει και το dash, γίνεται digital, ε. Αυτό εδώ το τελευταίο θα βάλουμε. Μπόρτες full, όσο πιο λίγο βάρος γίνεται. Carbon καθίσματα έχουμε για επιλογή εδώ πέρα. Δεν βλέπω. Αυτά εδώ, painted track seat. Φαίνεται είναι ωραία. Και έχουν πράσινα. Θα μπορέσουμε να δοκιμάσουμε να κάνουμε κάποιο κόλπο με αυτά. Θέλουμε και full αγωνιστικό τιμόνι με πολύ κακουμπιά. Και να το κάνουμε lime green εδώ μέσα. Ωραίο, μ' αρέσει. Και full roll cage για την ασφάλειά μας. Xenon lights, neon death. Θα βάλω liveries. Δεν νομίζω να κουμπώσω κάτι. Βάλε μπλε number plate να ταιριάζει με τα exhaust. Και τώρα είναι το χρώμα το primary και έχουμε και secondary. Πορτοκαλί, μιας και είναι βασισμένο σε πάρα πολλά McLarens. Και το secondary τι αλλάζει, την οροφή μόνο από ό,τι φαίνεται. Τα καθίσματα που έχουμε βάλει παίρνουν το χρώμα του αμαξιού. Θα το κάνω όλο
orange αυτή τη στιγμή και μπορεί να το αλλάξω μετά. Έχουμε και trim color που δεν αλλάζει κάτι, διότι έχουμε βγάλει το περισσότερο trim, εκτός από τα καθίσματα. Τα καθίσματα αλλάζουν χρώμα, ε. Θα τα κάνουμε ice white τα καθίσματα. Οροφή θα μπορούμε να βάλουμε μια αντενούλα, κάτι πραγματικά. Όχι, τίποτα δεν θα βάλουμε. Αν και αυτό το carbon strip φαίνεται ωραίο. Να το σπάει λίγο, ε. Ναι. Γιατί θα έρθουμε να βάλουμε και φτερό από πίσω, που να είναι full carbon. Ου, αυτό είναι McLaren φτερό, έτσι, ξεκάθαρα. Θα έβαζα αυτό το μεγάλο, αλλά... Είμαι μεταξύ αυτού εδώ ή αυτού εδώ, αλλά είναι πολύ μικρό. Για το πώς το έχουμε φτιάξει, έχει body kit, έχει πράγματα. Νομίζω το μεγαλύτερο φτερό είναι καλύτερο. Skirts, τι έχει να αλλάξει. Μπορούμε να βάλουμε το δεύτερο. Turbo wheels. Benny's bespoke. Όχι. Benny's original. Όχι. Θα πάμε σε track και θέλω να τον κουμπώσω κάτι τέτοια. Gravel trap, ε. Αυτά θα μπουν από ό,τι φαίνεται. Να τα κάνουμε bulletproof. Να βάλουμε και καμιά γραμμούλα, λες. Πράσινη, να ταιριάζει με πράσινα seatbelts μέσα. Ου, τα βάλα. Νιώθω τα σχόλια. A few inches later. Και είναι έτοιμο. Είναι διαφορετικό, γιατί έφαγα κανένα 20 λεπτό. Να δω τι μπορώ να αλλάξω. Τι μπορώ να κάνω καλύτερο πριν φάω το κράξιμο στα σχόλια πιο κάτω. Όπως βλέπεις, το έκανα κίτρινο με κόκκινο accent και άσπρες ζάντες με άσπρα καθίσματα. Δεν ξέρω, το κίτρινο πήγαινε περισσότερο με το κόκκινο, έβγαλε τελικά το πράσινο. Το πίσω μέρος δεν μ' αρέσει, κυρίως θα προτιμούσα να έχει, ξέρω εγώ, ακόμη βασικά δύο στρογγυλά φανάρια πίσω και τα εξώστε δεν ξέρω εγώ κάτω. Παρ' αυτά μ' άρεσε το φτερό, ταιριάζει, μ' άρεσε το προστινό μέρος, αλλάξα και λίγο το καπό, το οποίο για να δούμε ανοίγει και μπροστά. Τι έχουμε εδώ πέρα, τι συστήματα είναι αυτά. Έλαψα και την πόρτα άσπερη από μέσα, εδώ μπορούμε να δούμε ελάχιστα τη μηχανή, δεν βγήκε καθόλου άσχημο. Και το πράσινο dashboard, okay, δεν βλέπεις καλά πόσο πας, αλλά σε ενδιαφέρει αυτό στο GTA 5 Online.